Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι αυτό των συμπερασμάτων και των όσων υπόθηκα στον 17ο Banking Forum που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής στις 27 και 28 Μαρτίου και το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πάνω από 400 και πλέον συνέδρων του τραπεζικού και του επιχειρηματικού κόσμου. Η συζήτηση γίνεται με τον κύριο Διονύση Μυρτίδη που ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του πετυχημένου συνεδρίου και τον κύριο Σωτήρη Συρμακέζη, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Τράπεζα Πειραιός. Κύριε Μυρτίδη, να έρθω πάλι σε εσάς. Είχαμε πει στο δεύτερο αυτό σκέλος της εκπομπής να συζητήσουμε αφενός με τον ρόλο των social media στην τραπεζική λειτουργία, αλλά και αυτές τις καινοτομικές εξελίξεις που μάλλον προδιαγράφουν ένα καινούριο μέλλον για τον τραπεζικό χώρο. Μάλιστα. Εδώ τώρα θα πρέπει να δούμε ότι είναι ένα κομμάτι που αφορά το θέμα, όπως πολύ σωστά είπατε, των social media. Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης από την μεριά του κράτους. Οι παρεμβάσεις που έχει ξεκινήσει το δημόσιο το τελευταίο διάστημα είναι πολλές και σημαντικές και προσπαθεί να μειώσει το χάσμα, να αναπτυχθούν αυτό που λέμε B2G, δηλαδή business to government συναλλαγές. Και παρά ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα, θέλω να επικεντρωθώ σε ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη και το οποίο θα βελτιώσει πάρα πολύ τις σχέσεις τόσο του δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων και βεβαίως των τραπεζών αφού μέσω αυτών θα υλοποιηθεί. Και αυτό πρόκειται για την περίφημη ηλεκτρονική τιμολόγηση η οποία θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις να φύγουν από ένα πλήθος χαρτοβασιλείου που διέπει ακόμη τις συναλλαγές τους, θα διευκολύνει το δημόσιο, θα διευκολύνει τις τράπεζες και επίσης και μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο θα ρίξει το κόστος και επίσης θα συμβάλλει και στο θέμα της φοροδιαφυγής. Επίσης μέσα από όλο αυτό το πλέγμα που υπάρχει και όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων ο κύριος Θεοχάρης, υπάρχει προσπάθεια να μπορέσουν να συνδεθούν, να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζών, ούτως ώστε να μπορούν να αντλούνται ευκολότερα πλέον στοιχεία, τα οποία θα είναι ένα περαιτέρω εργαλείο στα χέρια του δημοσίου, που θα συμβάλλει και αυτό με τη σειρά του στην μείωση της φοροδιαφυγής. Από την άλλη μεριά, στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις, οι οποίες σας ανέφερε βεβαίως και ο κύριος Συρμακέζης. Και εδώ, ας πούμε, στο κομμάτι της καινοτομίας παρουσιάστηκαν δύο καινοτομικά προϊόντα στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Όπως θα σας πει ο κύριος Συρμακέζης, μία είναι της Τράπεζας Πειραιώς το λεπτά στο λεπτό. Και επίσης από την Εθνική Τράπεζα που ανέφερε το θέμα και με την επίδειξη ενός ενδιαφέροντος βίντεο για το iBank, το πρώτο έτσι ηλεκτρονικό τραπεζικό θα κατάστημα. Θα θέλατε κύριε Συρμακέζη να εξηγήσετε αυτό το... Το λεφτά στο λεπτό. Ναι. Ναι, είναι μια νέα υπηρεσία, νέα. Είναι εδώ και 4 χρόνια περίπου την έχουμε στην αγορά. Αλλά πέρυσι το καλοκαίρι τη λανσάραμε και με έξυπνο κινητό τηλέφωνο, με smartphone. Όπου ο πελάτης τι κάνει, μπαίνει σε ένα από τα κανάλια εξυπηρέτησης, το internet banking, το ATM, το smartphone ή παίρνει ένα τηλέφωνο στο call center και αυτό που κάνει είναι ότι ζητάει... Στο ATM πώς μπαίνει στο ATM? Πηγαίνει στο ATM με την κάρτα του. Α, με την κάρτα του, μάλιστα. Ναι, και ξεκινάει μια συναλλαγή που λέγεται λεφτά στο λεπτό. Τι κάνει η συναλλαγή αυτή? Παράγει έναν κωδικό μίας χρήσης, έναν μοναδικό κωδικό 7-ψήφιο, μάλιστα, για ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το οποίο πρόκειται να το παραλάβει κάποιος από ένα ATM της τράπεζας. Άρα λοιπόν μπαίνω ας πούμε στο ίντερνετ, ζητάω ένα τέτοιο κωδικό για 120 ευρώ ναι, και λέω μετά πού θέλω να πάει ο κωδικός αυτός. Στέλνετε λοιπόν με ένα γραπτό μήνυμα σε ένα κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Αν το κινητό τηλέφωνο είναι το δικό μου, μπορώ εγώ να πάω στο ATM να πάρω τα λεφτά. Αν είναι κάποιου τρίτου, θα πάει εκείνος. Είναι σαν αποστολή χρημάτων, σαν κίνηση μάλιστα κεφαλαίων. Μάλιστα. Πηγαίνω λοιπόν στο ATM, εγώ ή ο τρίτος, πατάω ένα πλήκτρο, δεν βάζω κάρτα για να πάρω τα χρήματα.
Το ATM μου λέει βάλε τον 7-ψήφιο κωδικό, τον βάζω. Μετά μου λέει βάλε το ποσό, βάζω 120 και βγαίνουν τα χρήματα και φεύγω. Μάλιστα. Άρα σε δύο βήματα μπορώ να πάρω χρήματα. Και αυτό πώς είναι χρήσιμο? Είναι χρήσιμο πρώτα για τον ίδιο τον πελάτη, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μετρητά ανάγκης, αν το θέλετε. Αν λόγω χάρη χάσεις το πορτοφόλι σου και χρειαστείς λεφτά επιγόντως, ή αν το ξεχάσεις σπίτι σου, αν το κλέψουν οτιδήποτε, μπορείς μόνο με το κινητό σου τηλέφωνο να υποκαταστήσεις τη χρεωστική σου κάρτα. Πας μπροστά στο ATM, κάνεις τη συναλλαγή, παίρνεις τον κωδικό, τον γράφεις στο ATM, παίρνεις τα λεφτά, φεύγεις. Μπορεί, ας πούμε, να είναι το παιδί σου να σπουδάζει σε μια άλλη πόλη και να χρειαστεί επιγόντως χρήματα, γιατί του έχει ξεμείνει. Θα του στείλει τον κωδικό στο κινητό του, θα πάει στο ATM, θα πάρει τα χρήματα, θα φύγει. Σε μελλοντική υλοποίηση θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σκοπεύουμε να το κάνουμε για οικονομικούς μετανάστες. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος που εργάζεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στο ATM, κάνει τη συναλλαγή και στέλνει τον κωδικό στον άνθρωπό του που είναι στην άλλη χώρα. Ας πούμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, όπου η τράπεζα έχει υποκαταστήματα. Και πηγαίνει εκεί ο συγγενής του στο ATM και παίρνει τα χρήματα χωρίς κάρτα. Είναι απαραίτητο όμως να έχει η τράπεζα υποκατάστημα. Πρέπει να έχει η τράπεζα μας υποκατάστημα στην περίπτωση αυτή. Οπότε με τον τρόπο αυτό πρακτικά κάνουμε μια υποκατάσταση της χρεωστικής κάρτας ή βρίσκουμε μια λύση για μετρητά ανάγκης ή βρίσκουμε έναν εναλλακτικό τρόπο για μεταφορά κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο όμως. Φυσικά υπάρχει το μειονέκτημα όμως, καταλαβαίνετε ότι πρώτον πρέπει το ποσό να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 20 ευρώ ή των 50 ευρώ, που είναι τα χαρτονομίσματα που βγάζει ένα ATM. Και το δεύτερο είναι ότι τα όρια πρέπει να είναι μικρά, γιατί λόγω του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει τα χρήματα, για λόγους anti-money laundering, ξεπλήματος χρήματος δηλαδή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα όρια που βάζουμε σε αυτές τις συναλλαγές. Αυτή θεωρείται ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς παίρνω χρήματα από ένα ATM, εξού και η όποια καινοτομία κρύβεται σε μια τέτοια υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά τα social media, τι ακριβώς υπόθηκε, κύριε Μυρτίδη, σε αυτό το 17ο Banking Forum? Πρόσφατα οι τράπεζες έχουν δείξει ενδιαφέρον ως προς τα social media και έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και ο ρόλος των social media θα βαίνει αυξανόμενο στον χώρο των τραπεζών, όπου ήδη έχουν παρουσία, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κανάλια επικοινωνίας τα social media μεταξύ των πολιτών ή των υποψηφίων πελατών και της τράπεζας, αλλά συνάμα να μπορέσουν να αποτελέσουν και κανάλια διενέργειας στη συνέχεια συναλλαγών εφόσον κατά την κρίση του ο πελάτης το επιθυμεί. Η αυξανόμενη επιρροή που υπάρχει από την πλευρά των social media είναι ότι έχουν μια πολλαπλασιαστική επίδραση πάνω στους πολίτες, διότι έχουν με όλη μας την τάση, εάν κάτι ακούσουμε από κάποιον, να το μεταφέρουμε. Οπότε, εάν μια συνεργασία με μια τράπεζα είναι καλή και αποδοτική, αυτό γεννόμενο μέσα από τα social media πολλαπλασιάζει την ισχύ του μηνύματος σε πολύ περισσότερους αποδέκτες. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, αναμένεται ότι ουσιαστικά η επίδραση που θα έχουν τα social media πάνω στον χώρο του κοινού της πελατείας έτσι και των τραπεζών αλλά και γενικότερα θα είναι η πτώση και η επίδραση μεγαλύτερη και από αυτή του ίντερνετ. Αυτό το επιβεβαιώνετε εσείς, κύριε Σισμακέζη, δηλαδή από την εμπειρία σας στην Τράπεζα Πειραιώς? Εμείς είμαστε δραστήριοι στα social media εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, από τις αρχές του 2010. Έχουμε δύο σελίδες όπως λέγονται στο Facebook, μία για το Green Banking και μία για την ηλεκτρονική τραπεζική. Έχουμε ένα λογαριασμό στο Twitter, ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε διαφημίσεις και άλλα εκπαιδευτικά βίντεο και κάπου αλλού. Η εμπειρία μας είναι η εξής. Πρώτον, ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η εποχή που οι εταιρείες, όχι μόνο οι τράπεζες, θα πρέπει να κερδίζουν τα media. Δεν πρέπει να τα αγοράζουν τα media. Ή σιγά σιγά δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ να αγοράζουν τα media. Το δεύτερο είναι ότι. Δηλαδή, όταν λέτε να αγοράζουν τα media, εννοείται να αγοράζουν διαφημιστικό χρόνο. Αγοράζουμε διαφημίσεις σε εφημερίδες και στην τηλεόραση. Ενώ στα social media και στο web σιγά σιγά περισσότερο κερδίζεις τον πελάτη. Δηλαδή έχεις μια τέτοια παρουσία η οποία τραβάει πάνω στον κόσμο. Δεν σβρώχνεις την πληροφορία εσύ στον πελάτη, τραβάς τον πελάτη να έρθει σε σένα. Για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να ακολουθήσεις μια προσέγγιση εναγκαλισμού με τον πελάτη. Αυτό που λέμε engagement. Άρα δεν πρέπει να πουσάρεις πληροφορίες, δεν πρέπει να πιέζεις τον πελάτη να καλύψει οδική κάρτα, να το καλό πλυντήριο. Πρέπει να το φέρεις κοντά σου με έναν άμεσο τρόπο, έτσι ώστε να σε αισθανθεί δικιά του σαν εταιρεία. Να αποκτήσει μια καλή εικόνα για τον brand.
αν μπούμε σε μια διαδικασία να πουσάρουμε προϊόντα, είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα πάρτι και εκεί που ο κόσμος διασκεδάζει, εμείς να μπούμε στη μέση και να φωνάζουμε εδώ τα καλά προϊόντα, ελάτε αγοράστε από μένα. Όταν είσαι σε μια κοινωνική εκδήλωση, social media, θα πρέπει να είσαι πολύ πιο ήπιος και πολύ πιο μαλακός στην προσέγγιση. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια τέτοια στάση. Δεν πουσάρουμε προϊόντα, δεν περηφανευόμαστε για το ποιοι είμαστε. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας με έμεσους τρόπους. Λόγου χάρη στο Green Banking, στη σελίδα του Green Banking, δίνουμε συμβουλές για το πώς μπορείς να κάνεις πιο οικολογική τη ζωή σου, πώς μπορείς να βοηθήσεις το περιβάλλον. Συνεισφέρουν σε αυτό οι ίδιοι οι πελάτες, βάζουν φωτογραφίες τους, προτάσεις κτλ. Υπάρχει ένα τέτοιο παρεδώσε δηλαδή, που κάνει τον πελάτη να αισθάνεται πιο άνετα με αυτό για το οποίο του μιλάμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, γιατί φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής, ότι ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε πορεία βαθύτατου μετασχηματισμού και με την προσθήκη βέβαια των social media, πολλά πράγματα από ό,τι κατάλαβα θα κληθούν να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μία, αν θέλετε, διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το ρόλο των τραπεζών στις σχέσεις της με την πελατεία. Έχω καταλάβει καλά? Πολύ καλά. Θα αλλάξει το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών με έναν τρόπο που θα αξιοποιεί την τεχνολογία, διατηρώντας όμως ακέραιες τις βασικές αξίες που πρέπει μια τράπεζα να έχει με τον πελάτη της. Κύριε Μυρτήδη, σας ευχαριστώ. Όλο και περισσότερο βέβαια η τεχνολογία είναι ότι συμβάλλει στην δημιουργία προϊόντων τα οποία είναι εύκολο να επαναπροσαρμοστούν, να διαφοροποιηθούν και να βγουν πολύ εύκολα και καινούργια προϊόντα στην αγορά. Η τεχνολογία πάνω σε αυτό και στο θέμα της επιχειρηματικής καινοτομίας έχει πάντα έναν βαρύνοντα λόγο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εύχομαι να μας δοθεί πάλι η ευκαιρία να έχουμε μια συμπληρωματική της σημερινής συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Σήμερα συζητήσαμε τα όσα υπόθηκαν και τα συμπεράσματα του 17ου Banking Forum που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής που λειτουργεί στους κόλπους της Ελληνικής Εταιρείας Δίκησης Επιχειρήσεων και τη συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.